Μέχρι τις 3 Νοεμβρίου έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν στους ανταποκριτές των Δήμων στην υποβολή δήλωσης ζημίας οι παραγωγοί που είδαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης από τη σφοδρή χαλαζόπτωση. Το χαλάζι έπιασε παραλιακή ζώνη και εντοπίζεται σε περιοχές, σε συγκεκριμένες περιοχές της κάθε περιφερειακής ενότητας. Έχουμε προβεί σε επισημάνσεις, είμαστε και από χθες έξω και συνεχίζουμε τις επισημάνσεις και την οριοθέτηση των ζωνών της ζημιάς. Οι περιοχές στις οποίες εντοπίστηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ελαιοκαλλιέργειες, αλλά και κατατόπου σε καλλιέργειες όπως Εσπεριδοειδή, Αβοκάντο ή άλλα και Υπαίθρια και Υποκάλυψη Κηπευτικά, αφορούν στα δυτικά της πόλης των Χανίων και στις περιοχές Γαλατάς, Σταλός, Νέα Κηδονία, Αγία Μαρίνα και τοπική κοινότητα Πλατανιά. Στο Ρέθυμνο, Δήμος Μυλοποτάμου, Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου που περιλαμβάνει τις περιοχές Σταυρωμένος, Πρίνου, Αγγελιανά, Ρουμελή, Σκεπαστή. Στο Ηράκλειο, τα προβλήματα επικεντρώθηκαν στο Φόδελε, τη Ροδιά και στο Δήμο Χερσονήσου από την Επισκοπή μέχρι τα Μάλια. Και τέλος, στην Περιφερειακή Ενότητα Λεσιθίου, οι περιοχές όπως Βραχάση και Σύση και στη Σιτία η περιοχή των Μουλιανών. Οι καλλιέργειες που αφορά η ζημιά είναι κυρίως ελαιοκαλλιέργειες. Κυρίως ελαιοκαλλιέργειες, οι οποίες είμαστε λίγο πριν την έναρξη της συγκομιδής του προϊόντος. Η ζημιά σε κάποιες περιπτώσεις είναι αρκετά σοβαρή. Μιλάμε για ποσοστά που μπορεί να υπερβαίνουν και το 70%. Κατά τόπους μιλάμε, έτσι δεν είναι γενικευμένο το φαινόμενο. Εσπεριδοειδή και Αβοκάντο, για την περιοχή των ομών Χανίων κυρίως. Επίσης και κάποια υπαίθρια ή υποκάλυψη κυπευτικά. Όπως δήλωσε ο κύριος Δασκαλάκης, το μεγαλύτερο μέρος των καταστροφών, το μέγεθος του χαλαζιού και η ένταση με την οποία έπεφτε, έριξε τον καρπό από τα δέντρα ή προκάλεσε στον καρπό που έμεινε στα δέντρα πληγές που επηρεάζουν άμεσα το παραγόμενο προϊόν, διευκρινίζοντας ότι οι διαδικασίες θα τρέξουν σύντομα και στόχος είναι μετά τις επισημάνσεις και την οριοθέτηση των ζωνών του χαλαζιού από τους επόπτες και μετά τις δηλώσεις ζημιών να τρέξουν και οι επιτόποι έλεγχοι σε αγροτεμάχια, ώστε να αποζημιωθούν το δυνατόν συντομότερα οι ασφαλιστικά ενήμεροι παραγωγοί. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων είναι 15 μέρες από την επόμενη ημερομηνία της ζημιάς, δηλαδή μιλάμε γύρω στις 3 Νοεμβρίου, ότι τελειώνει η προθεσμία. Και μετά θα ξεκινήσουμε, ίσως ξεκινήσουμε και νωρίτερα σε κάποιες περιπτώσεις, να στείλουμε εκτιμητές που έχουμε διαθέσιμους, να ξεκινήσει η διαδικασία της εξατομίκευσης των ζημιών για κάθε παραγωγό και για κάθε αγροτεμάχιο πλέον, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και να προχωρήσει η προβλεπόμενη διαδικασία που αφορά την εκαθάριση και καταβολή αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.